Καλησπέρα Νίκο, τι γίνεται? Καλησπέρα και σε εσένα Γιώργο και σε εσένα και σε όλους. Μόλις διάβασα την νέα ανακοίνωση που βγήκε σήμερα και έχει και τις κάρτες μεταδιαρκείας και είναι πολύ ωραίες οι εικόνες με τον Γιάννη τον Τσάκαλο, με τον Ιβάνοφ, με τις κερκίδες, με τα συνθήματα πάνω, με τα μηνύματα που γράφουν η κάθε μία από αυτές. Νομίζω είναι όμορφο αυτό. Και μπράβο σε αυτόν που το σκέφτηκε. Θέλω αρχικά να σε ρωτήσω πώς πάμε με τα διαρκείες. Τα διαρκείες κινούνται σε καλούς ρυθμούς. Ο κόσμος άρχισε να ανταποκρίνεται σιγά σιγά. Βεβαίως όπως ξέρουμε και όπως και όλοι καταλαβαίνουμε, η μεγάλη ένταση ήταν πριν από το μάτς, τα εντός έδρας μάτς, που ο κόσμος μαζεύεται, έρχεται και θέλει να εγγραφεί πολύ. Πάντως όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε και μαζεύσουμε λεφτά από τα διαρκείας, θα μπορέσουμε να κινηθούμε και για μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Νίκο, μιας και το αναφέρεις, είναι η μοναδική πηγή εσόδων? Αυτή τη στιγμή, πλην από κάποιες μικροχορηγίες οι οποίες έχουν μπει από κάποιους ανθρώπους, η κύρια πηγή εσόδων αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, όντως είναι τα διαρκείας. Το λέω για να το ακούσει για ακόμη μια φορά ο κόσμος και να καταλάβει ότι είτε από τα κομμένα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων, δυστυχώς υπάρχει αυτό το θέμα, το Καφτατζόγλου, θα το πούμε σε λίγο, είτε πόσο μάλλον με τα διαρκείες, με τα 50, με τα 100, με τα 150, με τα 200, τα 250 ευρώ αντίστοιχα για όποια κάρτα θέλει ο καθένας, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να το αντιληφθούμε ότι όσα περισσότερα είναι, τόσες μεταγραφές θα γίνουν, τόσο καλύτερα θα λειτουργεί το ποδοσφαιρικό τμήμα και αυτό το ζεις στην καθημερινότητα, γιατί και χθες βρέθηκα στη Μίκρα, σε είδα εκεί, κάθε μέρα ασχολήσαμε με την ομάδα μαζί και με τους υπόλοιπους, το γενικό αρχηγό, τον Τάστο Κατσαμπή. Ακούστε, και όλους όσοι είναι κοντά. Ακούστε, να σας γίνεται ότι πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον ο μεγαλομέτοχος, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο άνθρωπος με το χρήμα στην τσέπη, αυτό που στην ουσία κάνουμε εμείς είναι να προσπαθούμε καθημερινά να βρούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερους πόρους και όσο το δυνατόν να μαζέψουμε περισσότερο λεφτά για να μπορούμε να κινηθούμε στο θέμα το μεταγραφικό με τους όσους περιορισμούς είναι το πόσο δύσκολο είναι τώρα να πείσεις ένα παίκτη να φύγει από μια ομάδα για να φύγει στον Ηρακλή. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο μόνος τρόπος για να κινηθούμε αυτή τη στιγμή είναι αυτός. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μέσα στη διοίκηση, μέσα στους ανθρώπους που έχουν, έχει τη δυνατότητα να βάζει χρήματα από την τσέπη του. Mm-hmm. Γι' αυτό και μιλάμε για καθαρά θέμα διαχείρισης. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή στην ουσία είμαστε σε ένα μοντέλο, όπως θα μπορούσε να το πει κάποιος, λαϊκής βάσης, είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Ο λαός θα πρέπει να δώσει τη λύση. Και ο λαός μπορεί να δώσει τη λύση με τη στήριξή του στα διαρκείας, με τη συμμετοχή του στα εντός έδρας μας με ένα εισιτήριο, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κινηθούμε. Πάντως, το σημαντικότερο είναι ότι τώρα που είναι το ξεκίνημα, τώρα πρέπει να γίνει το ντου στο οικονομικό κομμάτι για να μπορέσουμε να κλείσουμε παίκτες. Μέχρι τουλάχιστον να φτάσουμε το Γενάρη, που στο Γενάρη πλέον η ομάδα θα μπορεί να πάρει άλλα σάρκα και οστά, λόγω των γεγονών ότι θα μπορεί να κάνει μεταγραφές, θα μπορεί να έχει την ευκολία του χρόνου να βρει παίκτες, ενώ τώρα ζορίζεται, όπως και το καταλαβαίνει ο καθένας, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολο. Αλλά σίγουρα εάν αυτή τη στιγμή υπήρχαν περισσότερα λεφτά στο ταμείο, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με κάποιους παίκτες που δεν είναι ένας θέμα και άσο οικονομικό, να έρθουν. Αλλά χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα στην τσέπη, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε εμείς ότι να πούμε έναν άνθρωπο έλα και αύριο μεθαύριο να εκτεθούμε. Ναι, γιατί υπάρχουν και κάποια τρέχοντα έξοδα, όπως είναι νίκαια, όπως είναι αυτοκίνητα, όπως είναι χίλια δυο της καθημερινότητας που πρέπει να φαγητό, ναι, τα πάντα. Πέρα από το όποιο συμβόλαιο μπορεί να κάνει κάποιος, έτσι. Στην ομάδα που βρίσκεσαι. Ναι. Ένα χι ποσό. Θα σου δώσω το ψι ποσό. Έρχεσαι. Εμείς λειτουργούμε με βάση αυτά που έχουμε στο ταμείο. Δεν θα πλώσουμε τα πόδια μας. Δεν θα κάνουμε κάποια συμφωνία με έναν άνθρωπο και άλλο θα την αφαιτήσουμε. Δεν θέλουμε δηλαδή στην ουσία να κάνουμε λάθη που κάναν όλες οι προηγούμενες διοικήσεις. Απλώνουμε τα πόδια μας. Θέλετε, θέλετε να είστε δημιουργικοί και όχι καταστροφικοί σε σχέση με άλλους που προϋπήρχαν. Οπότε, εάν υπάρχουν περισσότερο, αν είναι μεγαλύτερο το πάπλωμα, μπορούν να απλωθούν και περισσότερο τα πόδια. Πάνω σε αυτή την καθημερινή σας προσπάθεια, Νίκο, πέρα από την οικονομική που είναι και θα είναι πρωταγωνιστής ο κόσμος, υπάρχουν άνθρωποι που αυτό που λέμε καθημερινά θα τρέχουν ή τρέχουν για το τμήμα, τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου, κάποια μέλη του Ιδρυτικού Σωματείου, οι βετεράνοι με τους οποίους έχεις έρθει σε επαφή και μέσα στην εβδομάδα είχατε και τέτοιου είδους ραντεβού. Πες μας λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, πλέον επειδή το Ιδρυτικό Σωματείο πρέπει ανέλαβε το ποδοσφαιρικό κομμάτι και δεν ανέλαβε το κομμάτι των Ακαδημιών, αλλά ανέλαβε
συνολικά το ποδοσφαιρικό κομμάτι της αντρικής ομάδας. Σύντομα θα κάνουμε αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι. Θα μπουν κάποιοι άνθρωποι με βετεράνοι μέσα από την οικογένεια του Ηρακλή, όπως είναι ο Πανής ο Τζιάρης, ο Λάκης ο Παπαϊωάννου και άλλοι θα μπουν. Θα υπάρχει ένας λογιστής, ο οποίος πλέον θα αναλάβει και τα χρέη του ταμεία, γιατί σιγά σιγά μπαίνουν λεφτά. Έχουν δοθεί κάποια μικρό ποσά δεξιά και αριστερά ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε, αλλά καταλαβαίνεις ότι όσο περισσότερα λεφτά θα γίνονται για να υπάρχει σωστός έλεγχος, διαφάνεια στα οικονομικά και να μην υπάρχει καμία υποψία ή κοιλίδα ότι πού πάνε αυτά τα λεφτά, τι γίνονται αυτά τα λεφτά, θα πρέπει να αναλάβει το ταμείο ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει γνώση των οικονομικών. Επίσης θα υπάρχουν ένα-δύο δικηγόροι οι οποίοι θα φροντίσουν να μας λύσουν τα θέματα της μεταφοράς της ιδέας, το θέμα της τροπής του ονόματος. Θα αναλάβουν δηλαδή ένα κομμάτι να διεκπαιρεώσουν τα νομικά θέματα που έχει αυτή τη στιγμή το ερασιτεχνικό σωματείο. Και από εκεί πέρα θα μπουν κάποιοι ακόμα άνθρωποι κοινής αποδοχής της οικογένειας, ώστε να υπάρχει ένα σοβαρό συμβούλιο, το οποίο σοβαρό συμβούλιο θα έχει ο καθένας ευδιάτρεπτους ρόλους. Δεν θα τρέχουμε όλοι για όλα όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε. Ο καθένας θα αναλάβει ένα κομμάτι. Ένα πόστο συγκεκριμένο. Ναι. Ακριβώς, και θα το αναλάβει να το φέρει εις πέρας. Και από εκεί και πέρα θα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να συστήσουμε, όπως θα συσταθούμε στο σώμα, θα αρχίσουμε να ξεχωρίζουμε και το τι πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για να μπορέσει ίσως κάποια στιγμή να βρεθεί και ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει την οικονομική δυνατότητα για να οδηγήσει τον Ηρακλή σε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται να παρατήσουμε την προσπάθεια στη μέση. Ναι. Απλά μέσα στους στόχους και αυτής της διοίκησης είναι να μπορέσουμε επιτέλους να εξομαλύνουμε την κατάσταση. Και όπως το έχω πει, για να βρει ένας άνθρωπος να επενδύσει, δεν πρέπει να βλέπει καμένη γη, αλλά ένα σπαρμένο χωράφι που θα μπορεί να ευδοκιμήσει. Πότε υπολογίζεις να ολοκληρωθούν όλα αυτά, δηλαδή το νέο ΔΣ με τους ρόλους, με το πόστο του καθενός? Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δηλαδή μπορεί και στις αρχές μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα έχουμε μπει στη διαδικασία να έχουμε συσταθεί σε νέο ΔΣ, γιατί πλέον θα πρέπει να ανοίξει τραπεζικός λογαριασμός, γιατί πλέον θα πρέπει ο λογαριασμός αυτός να μπει σε 3 άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου, για να μην υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά για αυτό που είπαμε διαφάνεια έλεγχος, δηλαδή π.χ. ο πρόεδρος, που μπορεί να είμαι εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος, ο αντιπρόεδρος και ο ταμείας. Είναι 3 τυχαία ονόματα, καταλαβαίνεις, 3 ναι. τυχαίοι ρόλοι. Ναι. Για να υπάρχει υπογραφή και των τριών, να μην υπάρχει πρόβλημα ότι κάποιος οικειοποιείται το χρήμα του κόσμου και να γνωρίζουν ότι υπάρχει έλεγχος. Και αυτός ο έλεγχος θα υπάρχει και μέσα στο δικό μας το συμβούλιο, αλλά επίσης θα υπάρχει και ο έλεγχος που θα μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άνθρωπος ή από την οικογένεια του Ηρακλή, που θα ζητάει να μάθει για πού έχουν πάει τα λεφτά που έχουν βάλει. Ψάξαν το, από πού πήγαν ή πήγαν εκεί. Και να υπάρχουν ναι, αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Γι' αυτό. Απαραίτητο. Και μέσα αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πλέον δεν υπάρχει ο επενδυτής, δεν υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος ανοίγει το πορτοφόλι του διάπλατα και έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει άλλου είδους πράγματα. Είμαστε εμείς. Όσο στηρίξουμε το εμείς θα γίνεται κάθε μέρα όλο και μεγαλύτερο, όλο και δυνατότερο, και κάθε μέρα θα μπαίνει ένα μικρό λιθαράκι για να στηθεί πάνω από το οικοδόμημα ξανά που λέγεται Ηρακλής. Ξέρεις το σποτάκι που παίξαμε πριν από λίγο, που δημιουργήσαμε εδώ στο Λίμπερο για τα διαρκείας, αναφέρει στο τέλος όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Είναι πολύ απλό, αλλά ταυτόχρονα και δύσκολο αυτό το όλοι μαζί. Αν γίνει, νομίζω ότι όλοι θα τα καταφέρουμε. Όλοι το πιστεύουμε αυτό. Ότι όλοι... Το θέμα είναι να γίνει πρέπει το όλοι να μαζί. Καταλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε αρχικά σε αυτό το σύλλογο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια συνολικά σαν σύλλογος είναι το εμείς, το εσείς και οι άλλοι. Εάν καταλάβουμε ότι από το εμείς, το εσείς και οι άλλοι κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλευόμενοι κάποιες καταστάσεις μπαίναν από το παράθυρο στο σύλλογο, δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα και πλέον ο σύλλογος έχει φτάσει στη λειψιδρία παραγόντων και έχει οδηγηθεί εδώ που έχει οδηγηθεί. Όταν λοιπόν μια οικογένεια περνάει δύσκολα, πρέπει να αφήσει στην άκρη τα εσωτερικά προβλήματα, τις έριδες και τις κόντες και να σκύψει πάνω από το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το έχει ο Ηρακλής. Και επειδή όλοι αγαπάμε τον Ηρακλή, ο καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας με τα πιστεύω του, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, αλλά όλοι στο τέλος πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει
πάνω από όλους να είναι ο Ηρακλής. Ούτε το εγώ μας, ούτε το πιστεύω μας, ούτε το θέλω μας, ούτε το πώς εμείς πιστεύουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει σωστά. Μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Και αφού μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής, συγγνώμη που θα το πω κατά αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε τον κόλο μας κάτω και να κάνουμε αυτό το πράγμα που λέει όλοι μαζί να δουλέψει. Ναι. Το πώς θα είναι δύσκολο, αλλά όλοι μαζί τον κόλο μας κάτω στο θεανείο, γιατί όλοι μείναμε μεταξύ τα στέη και δεν μείναμε μεταξύ τα στέη σαν κόσμος μία φορά. Έχουμε μείνει μεταξύ τα στέη τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, τουλάχιστον 6-7 χρόνια. Ενημέρωσέ μας και πριν σε ευχαριστήσω για δύο ζητήματα σοβαρά το καθένα ξεχωριστά. Το ένα είναι με το Καφτανζόγλιο. Εάν βλέπεις να γίνεται κάτι τις επόμενες μέρες, την Κυριακή ξέρουμε θα πάμε στην επανομή για το μάτς με τον Αγροτικό Αστέρα. Εγώ σήμερα πήγα μαζί με τα χαρτιά που ετοιμάσανε, γιατί σας λέω πραγματικά όλο το ότι η ομάδα κινείται και τρέχει οφείλεται σε κατά ένα μεγάλο βαθμό και από τη βοήθεια που λαμβάνουμε σαν ιδρυτικό σωματείο και από το Γυμναστικό Σύλλογο και από τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο αφανής ήρωας και μας τελειώνει οποιαδήποτε δουλειά έχει να κάνει με το θέμα της Κατερίνης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τρέχουν και αυτό είναι ευχάριστο, ότι βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί. Μακάρι σε όλο αυτό να μπορέσει κάποια στιγμή να λυθεί και ο βρεγνάς του οικονομικού, για να μπορούμε να μιλάμε σε ότι πλέον ο Ηρακλής θα βάλει μπροστά. Και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εάν ο Ηρακλής φτάσει στο σημείο να έχει έναν μεγαλομέτωχο, έναν άνθρωπο ο οποίος θα βάζει λεφτά, αλλά όχι στην ουσία για να είναι το αποκλειστικό αποκούμπι για το που θα βρούμε λεφτά, αλλά να είναι συμπαραστάτης στα έσοδα του Ηρακλή, μαζί με τα εβεβαιωμένα έσοδα του Ηρακλή που θα έχει από άλλες πηγές, ο Ηρακλής θα μπορέσει να πάει μπροστά. Καφτατζόγλιο, πότε πιστεύεις θα το δούμε? Το Καφτατζόγλιο πιστεύω από την επόμενη αγωνιστική, να πω ότι μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα το έχουμε κανονικά. Η οποία επόμενη αγωνιστική είναι Τετάρτη και είναι με τον Αλμοπόα Αριδέας 18 του μηνός. Η επόμενη εντός αγωνιστική, έτσι. Εντός. Θεωρώ ότι, γιατί μας είπαν ότι 18 Οκτωβρίου. 18 Οκτωβρίου. Τώρα θα πάμε στην επανομή για το συγκεκριμένο μάτς, για το λόγο του ότι δεν δέχτηκε η ΕΠΟ καν του Αγωνιστικού Αστέρα για να γνωρίζει λίγο ο κόσμος. Και βρήκαμε λύση αυτή για να μπορέσει να γίνει το μάτς. Και εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε τις μασταρδίες και ο κόσμος δεν συμπαθεί λύσεις που δεν έχουν να κάνουν με τον Καφτατζόγλου και εμείς δεν συμπαθούμε, γιατί και εμείς είμαστε, δηλαδή δεν σκεφτόμαστε ήδη. Ναι, δεδομένο. Ωραία. Γι' αυτό θα πρέπει ο κόσμος λίγο να κάνει. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και που χρειάζεται να έχει υπομονή, γιατί έχει βαρεθεί ο κόσμος και να κάνει υπομονή, όμως θα πρέπει να φτάσουμε στο απόλυτο μηδέν και προσπαθούμε ξανά να ξαναπάμε στο 1 για να φτάσουμε στο 2 και να φτάσουμε στο 3. Πες μας λίγο και για τις... Όλοι θέλουμε τον Ηρακλή στο 10, αλλά δεν μπορούμε από το 0 να πηδήξουμε στο 8. Όχι, δεν γίνεται. Πες μας λίγο, Νίκο, και για τις μεταγραφές. Πέρα από Αμπάρη, Στεφανή, με Κυριακίδη, Ρεβιθόπουλο, από ό,τι ενημερωνόμαστε, δεν ξέρω, προχωρούν αυτά τα παιδιά, θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Θα γίνουν και άλλες, το ξαναλέω. Έχουμε στο μυαλό μας και άλλους, μιλάμε και με άλλους παίκτες. Και με, απλά το θέμα μας είναι, σας εξηγώ, ότι δεν μπορούμε να απλώσουμε τα πόδια μας παραπάνω από το μας παίρνει. Δηλαδή λέω τυχή. Κατανοητό. Ακούστηκε για ένα παίκτη 800 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ καλός, ήταν Super League. 800 ευρώ είναι ένα τυχαίο νούμερο τώρα, 800 ναι. Το νούμερο σωστό. Ναι. Όταν εγώ γνωρίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης μαζί με το σπίτι και μαζί με το φαγητό θα κοστίσει π.χ. το χ ποσό. Και εγώ αυτό το ποσό δεν το έχω ακόμα εγγυημένο ούτε στην τσέπη μου, σαν στην τσέπη μου, παίρνουμε τι θέλω να πούμε, στην τσέπη μας μάλλον, δεν το έχουμε στην τσέπη μας. Στο ταμείο, ναι. Στο ταμείο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να το χωρίσουμε για να το πούμε έλα. Γιατί αύριο μεθαύριο θα μπορεί να εκτεθούμε. Και κανένας από εμάς δεν θέλει να εκτεθεί και δεν θέλει να τον αποκαλούμε. Γι' αυτό και θα λέμε κάθε μέρα τη λέξη διαρκείας μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μας, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Διαρκεία, στήριξη, η διαφήμιση είναι φθηνή. Το έχουμε βάλει πολύ φθηνή διαφήμιση για ένα πινακίδα να μάτσει στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Η τιμή, να ξέρει ο κόσμος, είναι 150 ευρώ να μάτσει. Δηλαδή μιλάμε ότι προσπαθούμε κι εμείς, καταλαβαίνουμε την κρίση, καταλαβαίνουμε το που βρισκόμαστε και καταλαβαίνουμε τις εποχές τις οποίες περνάμε. Ο Ηρακλής θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια και δεν υπάρχει μηχανή που κόβει χρήμα. Ναι.
όσο ο κόσμος θα έρθει κοντά σε αυτή την προσπάθεια και όσο ο κόσμος θα στηρίζει, αυτό το πράγμα θα γιγαντώνεται. Και όταν αυτή η ομάδα θα αρχίσει να αποκνέει υγεία, όπως βρέθηκε π.χ. ένας πρόεδρος για να αναλάβει τον Πανετολικό, όπως βρέθηκε ένας πρόεδρος για να αναλάβει τη Ξάνθη, όπως υπήρξε ένας που ανέλαβε τον Αστέρα Τρίπολης, όπως κάποιοι θα βρεθεί και για την Ερακλή, γιατί ο Ερακλής είναι μεγάλη ομάδα. Και επειδή είναι μεγάλη ομάδα και είναι μέσα στις 5 καλύτερες, μέσα στις 6 καλύτερες, για να μην είναι άδικος, παρόλο που είναι εκπομπή του Ηρακλή, μέσα στις 6 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος, αυτές οι ομάδες δεν θα έπρεπε να έχουν πρόβλημα εξέβρεσης επενδυτή. Το πρόβλημα λοιπόν δεν έχει να κάνει με την ομάδα, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει ο κόσμος και η οικογένεια της ομάδος να προσπαθήσει να προσελκύσει έναν άνθρωπο, όχι παρακαλώντας το, αλλά δείχνοντας το ότι υπάρχει ένας δρόμος και πάνω σε αυτό το δρόμο μπορεί να στήσει ένα έργο το οποίο να είναι πολύ καλύτερο από όλα τα προηγούμενα. Επειδή είναι πολλά τα ζητήματα που τρέχουν, θα τα ξαναπούμε με περισσότερο χρόνο και την επόμενη εβδομάδα. Ραντεβού την Κυριακή στο γήπεδο. Διαρκείας. Και διαρκείας όλοι του. Αν καταλάβουμε ότι μόνο με τα διαρκείας αυτή τη στιγμή, εάν υπήρχαν ας πούμε πουλιμπένες, άλλες 200 κάτι διαρκείας αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να έχουν άλλη τρεις. Μικρό νούμερο. Εκατοντάδες χιλιάδες που υπάρχουν στον Ιδακή και δεν αρχίζω αυτή τη στιγμή. Την αλήθεια εδώ, δεν λέω ότι είμαστε δισεκατομμύρια, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες. Όχι, μπορεί να γίνει. Αρκεί να... Ακριβώς. Να υπάρχει ο κόσμος να πιστεύει ότι έτσι. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, πλέον η ομάδα έχει έρθει στον κόσμο του. Εδώ και χρόνια εγώ ακούω ότι ο Ηρακλής πρέπει κάποια στιγμή να γυρίσει στον κόσμο. Ο Ηρακλής γύρισε στον κόσμο του. Ο κόσμος. Ο Ηρακλής. Αυτό θα πρέπει να θυμίζει. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.